αυτό που σας ρωτάω. Γιατί ακούσαμε και τον Δημήτρη Στρατούλη να το λέει, τον Υπουργό, το Σαββατοκύριακο. Ότι περήφανα, είμαστε ένας περήφανος λαός, μπορούμε να πούμε όχι. Το θέμα είναι. Όχι μετά, στην καταστροφή. Το όχι στην καταστροφή όμως για τους εταίρους μπορεί να σημαίνει και όχι στο ευρώ από μέρους μας. Ή δεν υπάρχει. Όχι στην καταστροφή, λέω εγώ. Όχι στην καταστροφή. Κοιτάξτε, κύριε Μπουζούκου, με ρώτησε κάποιος, λέει, μα άμα αντιστέκεσαι μπορεί να τραυματιστείς. Και εγώ το ρώτησα, εάν είναι να δεχτείς ένα βιασμό, θα πεις δεν αντιστέκουμε για να μην τραυματιστώ. Γιατί έτσι μας αντιμετωπίζουν. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι θέλουν να βιάσουν την στην Ευρώπη, θέλουν να βιάσουν την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα πεδίο. Είναι ένα πεδίο. Είναι ένα πεδίο. Είναι ένα πεδίο ταξική πάνη. Γείτε, πείτε, θέλω να κύριε Γεωργιάδη, είναι ένα πεδίο. Μα εσείς δεν είσαστε. Κοιτάξτε να δείτε. Στον ελληνικό λαό προεκλογικά δεν είπατε αυτό πάντως. Φαίνεται τι. Την νίκη σας σε εκλογές δεν την πήρατε με αυτό. Φαίνεται τι λέτε. Εσάς σας έστελνε. Άλλα πράγματα είπατε στον ελληνικό λαό. Σας έστελνε το email, το υπογράφατε, το υπογράφατε και λέγατε προχωράμε. Κρίση και είναι δικό μου λογαριασμό. Λοιπόν, ελάτε κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, ναι, ελάτε. Με τον τρόπο να δικείτε.